φωνάξουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, γιατί είπαμε, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν αυτές οι καταστάσεις, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν στη Μύκονο. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν στα υπόλοιπα νησιά ή ενδεχομένως σε κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, υπάρχουν σχεδιασμοί. Υπάρχει ένα σχέδιο για να προσπαθήσουν οι ιδιωκτικές αρχές να περιορίσουν έστω τα κορονοπάρτι. Υπάρχει, απλά να ζητούν την σωστή φόρμουλα που θα μπορέσουν να βάλουν ουσιαστικά ένα φρένο σε αυτές τις ιδιωτικές συναθρήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά τουλάχιστον την Μύκονο, αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν το φετινό καλοκαίρι με μια τριπλάσια αστυνομική δύναμη, να τονίσουμε αυτό, περίπου 180 αστυνομικοί βρίσκονται στο νησί σε αντίθεση με πέρυσι το καλοκαίρι. Σε 24-ωρη περιπολία. Σε 24-ωρη περιπολία. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν τρόπους. Τι κάνουν, να ακολουθούν συνήθως τα οχήματα, τα βανάκια με τα οποία πηγαίνουν οι πλούσιοι καλεσμένοι. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ, έχει δίκιο ο Γιώργος, ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταφορά είναι με κλειστά βαν. Ακριβώς. Είναι σε αυτά λοιπόν τα πάρτι. Να πούμε, αυτά είναι τα στοιχεία όσον αφορά τα πάρτι τα οποία είχαμε το Σαββατοκύριακο και έχουμε να κάνουμε τουλάχιστον με νέα βίλες, πάρτι σε νέα βίλες τις προηγούμενες 5 μέρες. Τα 6 ήταν το Σαββατοκύριακο, ήταν από 50 έως και 400 άτομα σε κάθε πάρτι. Έως 400 άτομα σε μία βίλα για να. Ακριβώς, είναι αυτός ο αριθμός ο οποίος μας μεταφέρει η αστυνομία. Όσον αφορά τώρα το πρόστιμα, είχαμε τρεις περιπτώσεις όπου βεβαιώθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ. Υπήρχαν και τρεις για διατάραξη κοινής ψυχίας. Ναι. Αυτά είναι, όπως είπαμε, το τελευταίο πενθήμερο. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο που, όπως λέγαμε και πριν. Το πρώτο μας το είπες, είναι να ακολουθούν τα βανάκια. Ακολουθούν τα βανάκια, βρίσκονται στο ποτέ, εσείς ακούν τη μουσική, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα πάρτι. Βέβαια, χτυπάνε την πόρτα, δεν ανοίγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αναφέραμε. Πηγαίνουν την επόμενη μέρα οι αστυνομικοί. Από το ρολόι της ΔΕΗ μπορούν να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Αυτός τους παραπέμπει στον ενοικιαστή και εκεί γίνεται η βεβαίωση του προστίμου. Παρ' όλα αυτά, ο ενοικιαστής πολλές φορές, γι' αυτό και υπάρχει δυσκολία, αναφέρει ότι εγώ δεν εμφανίστηκα ποτέ, ότι το άφησα σε ένα φίλο το σπίτι. Υπάρχουν και αχυράνθρωποι. Υπάρχει χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ενοικιαστής ήταν από το Μεξικό σε μια περίπτωση. Ήταν Μεξικανός δηλαδή. Και από τη Μύκονο υπήρχε δηλαδή ένα. Ακριβώς, ένας ενοικιαστής από το Μεξικό. Εκεί λοιπόν είναι η δυσκολία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τώρα. Άρα, ο τρόπος είναι να εντοπιστεί και ο διοργανωτής του πάρτι. Έτσι, διότι αν σου πει ότι ο ενοικιαστής είναι, όπως είπες, από το Μεξικό, τρέχα γύρευε τώρα. Τι να βρουν οι αστυνομικοί. Ακριβώς. Γι' αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Που βρέθηκε στη Μύκονο. Βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Καραμαλάκη. Προανήγγειλε αλλαγή στην νομοθεσία για να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικοί οι αστυνομικοί. Αυτό το οποίο ουσιαστικά υπάρχει ως προσανατολισμός είναι να είναι ενδεχομένως πιο αυστηρά τα πρόστιμα και να στοχεύουν στον ιδιοκτήτη, δίνοντάς του έτσι ουσιαστικά τον φόβο για να μπορέσει να είναι πιο επιλεκτικός στο πού θα νοικιάζει το σπίτι. Ευελπιστούν ότι ακόμα να υπάρχει κάποιος όρος στη μίσθωση όπου να λέει ότι δεν θα γίνονται πάρτι. Ναι, σωστά. Ψάχνουν να βρουν αυτή τη φόρμα. Ίσως ένας άλλος τρόπος να ήταν και το πρόστιμο στους παρόντες, δηλαδή όσους βρίσκονται εκεί κτλ. Διότι ναι, μεν επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά αν ήταν αυστηρότερο, ενδεχομένως κάποιος να το σκεφτόταν και δύο και τρεις φορές για να παρευρεθεί σε ένα τέτοιο πάρτι σε μια βίλα, το οποίο είναι παράνομο στην προκειμένη περίπτωση. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά. Αυτό είναι και το σχέδιο των διοκτικών αρχών.